Σπύρο Σταμούλης, κυρίες και κύριοι. Έλα, Σπύρο. Έλα, φέρεσαι. Καλώς τον... Καλώς τον καλά είσαι. Γεια Σπύρο μας, τι κάνεις. Κάτσε, <laughs> <laughs> πράσινο εσύ, πράσινο κι εγώ. Ναι. Ά, ah, είστε μας. πολύ ωραίοι. Το ταιριάξαμε. Ε. Πολύ ταιριάξαμε. Τι σπίρο. γίνεται Σπύρο, καλά. Καλά. Καλά, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα με του φρουρού τη Αχαία, Γιατί. Από όλα κράτησε αυτό. Εγώ θυμάμαι ε. παιδάκι στην τηλεόραση και μου φαινόταν σοβαρή σειρά. Και... Ε, ναι. Α σου φαινόταν σοβαρή σειρά. Ναι. Mm. Δεν ήτανε. ήτανε. Ακριβώ δεν ήτανε, ναι, βεβαίω. Mm. Ναι, 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 ναι. Και το ναι. είσαι το τέριμο όμω ταυτόχρονα. Και κομοδία ναι. και δράμα ήθελε. Έβλεπε ε, πολύ τηλεόραση μικρό. Πάρα πολύ. Ε, βέβαια, όμω σου λέει, βλέπει οικογενείε. Ακόμα βλέπω. Οι γονείς σου σου λέγανε, α πούμε, μην βλέπει τηλεόραση, θα βγάλει τα μάτια σου. Όχι, δεν. Δεν πολύ ασχολιόντουσαν μαζί μου. Ακόμα βλέπεις εσύ τηλεορασάκιας. <laughs> ναι, binge watching, βλέπω σειρέ, ταινίε. Και reality. Ε... Εννοείται. Βλέπεις reality τώρα, βλέπεις. τώρα δεν προλαβαίνω, αλλά αν πετύχω κάποια καλή τρασιά θα την θα τη τιμήσω. Μωρέ, μπράβο Ά, Τρασιά. τρασιά. Τα -ν -τα -ν. <laughs> ναι. και τον παγλαμά σου παίζει και τον μπουζούκι σου παίζει και τον ναι. τζουρά σου παίζεις. Πώς τα άμαθες αυτά, γιατί έμαθες λαϊκά όργανα και όχι ας πούμε κάτι πιο κλασικό ας πούμε. Όπως... όπως ένα πιάνο, κιθάρα. όπως, ναι. όπως μία κιθάρα, γιατί πήγες στο μπουζούκι, ένα βιολί, ένα κλαρινέτο, κιθάρα ένα... Μία ένα... βιόλα, <laughs> <μια> μία άρπα. Μια κιθαρα γιατι πήγε στο μπουζουκι ενα Όχι, ξεκίνησα με κιθάρα, απλά σιγά σιγά ε, άρχισα να μ' αρέσουν τα ρεμπέτικα, η λαϊκή μουσική. Ε? Που ανακάλυψα πόσο ωραία μουσική είναι και mm -hmm. άρχισα να παίζω ρεμπέτικα με τους ναι. φίλους Το μου. Το ρεμπέτικο είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ τραγουδά κιόλα. Προσπαθώ. Καλά. Προσπάθω. Καλά δεν ναι, τραγουδάω. Προσπαθώ. φαριστάνω ότι... Ναι. Ε, έχετε... προσπαθώ να το κλέψω ναι, κάπως ναι, να... Ναι, 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 ναι. Γίνεται αυτό. Mm. και εκεί μαζεύεστε σπίτι σου, παίζετε επί τραπέζια και παίζετε και μουσική. Ε, κυρίως ε, είναι μια δικαιολογία το φαγητό, mm. ότι μαζευτήκαμε για να φάμε και συνήθως ε, θα έχω καλές φίλους οι οποίοι ξέρουν να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο και παριστάνω κι εγώ ότι τραγουδάω. Και μαγειρεύει εσύ, έτσι. Πιο πολύ συντροφό μου, αλλά κάνω, κάνω κάποιε προσπάθειε. Μαγειρεύω κι εγώ. Α, βοηθά λιγάκι. Όχι, δεν είναι το θέμα να βοηθάει, είναι το θέμα που πρέπει να έμπει. Άμα του αρέσει, ναι, αρέσει, πρέπει να σ' αρέσει. Αν Τι φτιάχνει. Αυτό. Τα έχουμε πει. Τι. Θυμάσαι. Όχι. Αυτό το κορεάτι. Τι είναι αυτό. Για πε το πάλι. Δεν στείλει και τη συνταγή. Δεν την έφτιαξα, ε, γιατί. μα okay. την, την έστειλε σε λάθο άνθρωπο. Λοιπόν. Ε, για πε, τι είναι αυτό. Η, η, τα τελευταία χρόνια <laughs> ανακάλυψα ότι η κορεάτικη κουζίνα είναι πάρα πολύ. Ε, Λούσια. και. Ε, ε, είναι πολύ spicy τα πάντα. Ε, και ναι, ένα από τα πιάτα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι Γι' αυτό το δεν μπίδιμα. το έφτιαξα, γιατί είναι σπάις. Που χειρίζει με λαχανικά, mm. με διάφορε διάφορες περίεργες, έτσι... Σάλτς. Ναι. Στην Κορέα έχει ταξιδέψει. Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Mm. Φαντάζομαι πω θα είναι πολύ ωραίο. Όχι, εγώ έχω πάει. Mm. Αλλά θα είναι πολύ ωραία η Κορέα. Mm. Ναι. Ωραίο ταξίδι, ναι. όντω. Μακρινό, βέβαια. Πέρα, αλλά εντάξει, θέλει... εφόσον α, η, η Ασία τη εμπνέει γευστικά, νομίζω ότι θα σου αρέσει και. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένα ταξίδι στην Κορέα ή στην Ιαπωνία θα ήταν. Mm -hmm. Μακάρι mm -hmm. δηλαδή, να είχα το χρόνο να μπορούσα να. Εντάξει, πού να βρείτε και... το χρόνο τώρα, μα έχετε γυρίσματα, έχετε θέατρα. Δεν κάνετε μεγάλα ταξίδια ηθοποιη, νομίζω. Δεν, μπορείς, μπορείς. Ε, ναι, δεν ναι, ναι, μπορεί ε, όταν ναι. δουλεύει αυτή τη δουλειά. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς, Θέλω να μου πει λίγο για το βραχιόλι τη φωτιά, διότι ναι. εμείς εμεί το παρουσιάσαμε και χθε και προχθέ είπαμε και έχουμε δει κάτι εικόνε συγκλονιστικέ. Θέλω λίγο να μου πει πώ ήταν αυτό το πράγμα. Πώ μπόρεσε, α πούμε, και μπήκε σε αυτή τη σειρά. Πώ μπόρεσα και μπήκα. πώ έτσι Όχι, Συναισθηματικά. Πώς... παιδί μου. Α, ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. κατάλαβα. λοιπόν ο σκηνοθέτη. Του Βραχιολιού ναι. είναι ο Γιώργο Γκαπέπα. Ναι. Είναι ο ίδιο σκηνοθέτη ο οποίο ε, ε, είχα την τύχη να με επιλέξει για τον ρόλο του Καμποδίστρια πριν από τέσσερα χρόνια. Mm -hmm. Οπότε υπήρχε μια προσωπική ε, σχέση ε, τον εκτιμώ πάρα πολύ mm -hmm. και ε, θεωρώ τον αυτόν πολύ τυχερό που συμμετείχα και σε αυτή την σειρά η οποία ε, επειδή έχω ήδη δει κάποια επεισόδια. Ναι. Ναι. Για πες μας τι ναι. να περιμένουμε λίγο. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, ο πλούτος που έχει ας πούμε, αυτό στι... σαν παραγωγή το ένιωσε και εσύ την ώρα. Ναι, όταν... ναι, ναι, ναι. Ε? ναι. Κοιτάξτε, ε, έχει γίνει πολύ... Ε, είμαι περήφανος και πάρα πολύ τυχερός γιατί είναι μια πολύ... Πώς να το πω τώρα... Πολύ μεγάλη παραγωγή, mm -hmm. η οποία ε, έχει πάρα πολύ ωραίο σενάριο γραμμένο από τον ε, κύριο Απυρανθήτη. Ε, ε, τα... Ωραία, θέλετε να πούμε για τα ρούχα για... και Έχι τα κομβάρσους και είναι μια πλούσια υπερβολή. Έχει παίξει και σε μεγάλε σκηνέ, δηλαδή σε σκηνέ με πολύ κόσμο. Όχι, εγώ δεν είχα τόσο μεγάλε mm -hmm. σκηνέ mm -hmm. γιατί δεν, ε... Ε... ο ρόλο τον οποίο υποδιώμουν δεν ήταν ένα Εβραίο από τη mm -hmm. Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουν ένα Χριστιανό. Mm -hmm. Και ένα Χριστιανό ο οποίο. Ε... Ε τώρα θα το πω, mm. yeah, <laughs> πέστε, πέστε. Ε, παντρεύεται ε, μία από τις κόρες ε, της οικογένειας. Ah, uh -huh. μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, και είναι μία συναρπαστική ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για οποιονδήποτε ηθοποιό να συμμετέχει σε, σε αυτή Πάρα την παραγωγή. Σούλα, μα έχει κινήσει ενδιαφέρων... της το ενδιαφέρον... των Εβραίων που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και όμω έγιναν θυριωδίες. Ναι. Ναι, ναι. Mm -hmm. και, και χαιρόμαστε γιατί θα το προβάλλετε και θα μάθουμε και ένα ιστορικό κομμάτι που δεν γνωρίζαμε. Είναι κοντά, φαντάζομαι, στην ιστορία. Θα έχετε μιλήσει και με ιστορικού, ναι. έχετε κάνει ολόκληρη έρευνα. Ναι, και πέρα από αυτό, είναι η ιστορία ε, τη οικογένεια τη. Ε, ναι, ε, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι, είναι ανατριχιαστικό το ότι είχαμε. Ε, ένα άτομο το οποίο. Ήταν μέσα από την ίδια τη στην ιστορία τη ζωή τη, α πούμε, ναι. παιδί μου, η ιστορία που έχει ζήσει, που έχει ακούσει, που έχει ε, ε, υποστεί η οικογένειά τη, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε και τα έχει γράψει, τα έχει καταγράψει και φαίνονται. Yeah. Ναι, ναι, ναι. Ε, εσύ πώς και από τα ναυτιλιακά ξεκίνησε. Έκανε ναυτιλιακά. Είχα μια πολύ περίεργη πορεία στην οποία προσπαθούσα... Πολύ πλούσιο βιογραφικό. Oh. Μα σχολέ και με Ευχαριστώ. Προσπαθούσα όπω περισσότεροι άνθρωποι να ανακαλύψω τι πραγματικά θέλω να κάνω στη ζωή μου, τι, τι μου δίνει ευχαρίστηση, τι αγαπάω ναι. περισσότερο. Και η υποκριτική ήρθε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή mm -hmm. ήμουν ήδη σχετικά μεγάλο. 24... Yeah, Τι είμαι mm. Ε, Ήμουν στο όριο για... <laughs> το, το όριο για <laughs> το εθνικό. Ποιο ε, είναι το όριο 25! 25, 25. 25. Ναι. είναι το όριο ηλικία. το εθνικό! Ναι. Μα δεν είναι ah, δεν, το, δεν αυτό. το ήξερα αυτό, ότι το 25. Ναι. Το, το είχα ψάξει. Το έχει κοιτάξει, θέλω να σε Ήθελα εσύ να εθνικό. πάω, αλλά πια είχα καθυστερήσει. <Σ dessas> Μάλιστα. Μα δεν είναι κάπως Γι' αυτό λες ότι ήσουν μεγάλος. Για λέει. σχετικά μεγάλος. Δεν το είχα πάρει απόφαση ότι ήθελα να είμαι ηθοποιός. Δηλαδή ακόμα και όταν τελείωσα τη σχολή, συνέχισα τις σπουδέ μου στα... Στα οικονομικά, έκανα μεταπτυχιακό μετά στα Είχες άλλο δρόμο φτιάξει. Πήγαινε να πήγαινες για λού. Ναι. Και πώς το ανακάλυψε, Γιατί κάτι μου έλειπε. Ξέρει τι, πολλά παιδιά το σκέφτονται αυτό, σπουδάζουν κάτι άλλο και ξαφνικά πώς μπορούν να βρουν το δρόμο τους. Γιατί δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Εσύ πώς το κατάφερες. Κοιτάξτε, ε, έκανα την πρακτική μου σε μία ναυτιλιακή και... Δεν σ' άρεσε ε, καθόλου. δεν ήμουν... Όταν είσαι πρακτική στην ναυτιλιακή, όχι. τι έκανες πρακτική, τι, τι ήταν αυτό. Πω <laughs> θα μπούμε σε λεπτομέρεια. Ναι, όχι λεπτομέρεια, δεν θέλω ξέρεις, ναι, ρε παιδί μου, ναι, τι, τι, τι είναι αυτό η πρακτική. Ε, ο στόχο της... μου ήταν κάποια στιγμή να γίνω μπρόκερ και ναι. ο τέλειος, ο υπέροχος ο στόχος θα ήταν να κάνω S&P ή να τι? γίνω trader πώ στην Glencore ή στην τραφή. Γι' αυτό λέω, μην μπούμε σε λεπτομέρεια. Θα να είναι Όχι, δεν ξέρω. Δούλευε 25 ώρε τη μέρα. Ναι, και τώρα δούλευε. Ναι, αλλά. Μετά σ' άρεσε αυτό που έκανε όμω, Σκέφτεσαι αυτό. Όχι όλα. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να βρούμε ευχαρίστηση σε αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι τι πιστεύει ότι μπορεί να είσαι πραγματικά καλό και τι μπορεί να κάνει πάρα πολλέ ώρε και να νιώθει ότι δεν δουλεύει. Σωστό. Ναι, έχει δίκιο. Και το νιώθει με το θέατρο. Ναι, μου έλειπε πάρα πολύ. Οπότε όταν έγινε εκείνη η πρόταση για εκείνο το για τον καμποδίστρια. Ε, πήγα mm. και όταν Μάλισε, ξεκίνησε yeah. Η... Yeah. τα γυρίσματα, δεν σκέφτηκα καθόλου ότι θα ήθελα να πιστεύω. σου πάνε ιστορική ρόλοι. Του δίνουν όλο ρόλο που έχουν να κάνει με την ιστορία. Κάτι ε, έχεις, έχει κάτι ένα. Αρχαιολινικό, τι έχει. Μια στο Το πρόσωπό του ταιριάζει. <laughs> <laughs> Πώς, <laughs> πάνε. Δεν λένε ταιριάζει με τον. με μια εποχή <laughs> ναι, ναι, το ναι, ναι. πρόσωπό του. Πάντω, εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αν έκανε αν τα ναυτιλιακά, mm. δεν θα σε αναγνωρίζανε τόσο στο δρόμο όσο σε αναγνωρίζουν δεν τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο. Δεν, σε ένα, δεν, δεν... με ενδιαφέρει. Εγώ θεωρώ ότι οι επιλογέ που πρέπει να κάνουμε είναι για να είμαστε εμεί. Mm. Εμείς καλά. Δεν σε... δεν σε ενοχλεί που σε αναγνωρίζουν. Σε ενοχλεί ή ε, όχι. Καθόλου. καθόλου. Αν είναι ευγενικό ο τρόπο με τον οποίο. Ναι, σε... σε Γιατί σου είχε τύχει κάτι ευγενικό. Ένα. Ναι, μ' αρέσει τώρα αυτό. Θέλω να το μάθω. Πήρτε οι τις Όχι, απλά πιάστε. μερικές φορές μπορεί να... να είναι ναι, 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 πάρα πολύ... υπερβολικό. Υπερβολικό ή... και μια γένεια κάπως. Γνωριζόμαστε από κάπου. Πού θα δεις την πρεμιέρα σου, θα τη δεις με φίλους? Η mm. πρεμιέρα για το, για το βραχιόλι. Για το βραχιόλι, της βραχιόλι ναι. συνήθως, ναι. Ε, ναι. Όποτε ξεκινάει κάτι καινούργιο, δεν φωνάζω κάποιου φίλου και μαζευόμαστε όλοι μαζί. Το βλέπει, ε... δεν έχει συστολή να είναι κι άλλοι. Από το Τα ήδη. Προ... έχω ήδη ναι. έχω δει. Ναι. Απλά περιμένω. Οκ, mm. ναι. okay, εγώ έλεγα, α πούμε, να... την. Πότε ξεκινάει στο Airflix. 25? Air 25 με 31 ναι. στο Airflix ναι. Air και 4 Φεβρουαρίου Σάββατο και κάθε Σάββατο στι 10 η ώρα στην Αθένα. Τα κομμάτια μάθει σα περιμένουμε, σα Ωραία. Σπύρο, ε, 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 τι άλλο ετοιμάζει, τι άλλο έχει κάνει. Ε, ωραία, δεν ξέρω αν μπορώ να το Α, πω. Μπορεί να πει τα πάντα. Έρθει με το, δεν μπορεί να πει τα Ξεκινάω. Έχω ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για το Αυτή Νυχταμένη. Ωραία. Και χαίρομαι πάρα πολύ και στο για εκείνον τον το ρόλο στον Α. Mm -hmm. Είναι στον Α. Σε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Το και αυτό. Το έδειξε. Και είμαι πολύ χαρούμενο. Μπράβο.